Είχα την ευκαιρία σήμερα να υπογράψω μια εξαιρετική συμφωνία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για την παροχή 13 εκατομμυρίων ευρώ βοήθεια για την ανάπλαση και την αναβάθμιση της πρώτης φάσης του κέντρου Πουρνάρα, το οποίο μεταξύ άλλων διαλαμβάνει την ενίσχυση της περίφραξης και βεβαίως τις συνθήκες διαμονής των διαμενόντων. Είναι κάτι το οποίο επιζητούσαμε και θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει εξαιρετικά. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών, δηλαδή μέχρι τον φθινόπωρο του 2023, κάτι το οποίο θα βοηθήσει την υπηρεσία ασύλου. Συζητήσαμε επίσης σε ένα άλλο επίπεδο και με την Ευρωπαία Επίτροπο Ήλβα Γιώχανσον, αλλά και με τους εκπροσώπους του DG Home, την δυνατότητα παροχής πρόσθετης βοήθειας για την διαχείριση των Ουκρανών προσφύγων στη χώρα μας. Και έχουν δοθεί σαφέστατες ενδείξεις για την διεκδίκηση της συγκεκριμένης βοήθειας που χρειάζεται η Κύπρος για να αντεπεξέλθει στο πολύ μεγάλο βάρος για την φιλοξενία των σχεδόν 18.000 διαμενών των Ουκρανών στην Κύπρο. Και τέλος, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ στο δικό μου επίπεδο έχουμε γύρει την αναγκαιότητα της πρόταξης για την δημιουργία, για την εκπόνηση του σχεδίου για την Ανατολική Μεσόγειο, σχεδίου διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Κάτι που είναι εξαιρετικά επάνανγκες να υιοθετηθεί και να πραγματοποιηθεί για να βοηθηθεί η Κύπρος στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Είμαι αισιόδοξος ότι απόψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα υιοθετήσει την συγκεκριμένη κυπριακή πρόταση.